βρισκόμαστε μέσα σε αυτή την προεκλογική πορεία. Φτάνει στο τέλος της για τις ευρωεκλογές. 5η-6η έως Κυριακή 9 Ιουνίου, εκατομμύρια Ευρωπαίοι καλούμαστε στις κάλπες για να εκλέξουμε τους 720 βουλευτές του νέου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η κάθοδος των πολιτικών αρχηγών συνεχίζεται στην περιοχή της Κρήτης. Αυτή την εβδομάδα εδώ στο νησί Στέφανος Κασελάκης, όπως επίσης και προς το τέλος ο Νίκος Ανδρουλάκης. Στέφανος Κασελάκης σήμερα στο Ηράκλειο, έρχεται το απόγευμα 7:30 η ομιλία του στην πλατεία του Αγίου Τίτου, εκτός και αν κύριε Κλαράκη έχει κάτι αλλάξει. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας και στους ακροατές. Όχι, δεν έχει αλλάξει κάτι. 7:30 απόψε στην πλατεία του Αγίου Τίτου θα είναι η κεντρική πολιτική εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ στην Κρήτη με τον πρόεδρό μας, τον συντοπίτη μας, τον Στέφανο τον Κασελάκη, και σας καλούμε όλες και όλους να παραβρεθείτε, να ακούσουμε και να γίνουμε μια δυνατή φωνή για την αλλαγή που έχει ανάγκη η πατρίδα. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει και στην αυριανή ημέρα ενδεχόμενες επισκέψεις σε άλλες περιφερειακές ενότητες της Κρήτης. Δεν θα υπάρξει κάτι τέτοιο, διότι έχει ένα πολύ βαρύ πρόγραμμα ο πρόεδρος. Θα μείνει το βράδυ στο Ηράκλειο, θα κάνει μια βόλτα στην πόλη και το επόμενο πρωί, νομίζω γύρω στις 11, θα αναχωρήσει για Αθήνα και δεν υπάρχουν και πάρα πολύ μεγάλα περιθώρια για κάτι άλλο. Ποια είναι η εκτίμησή σας, έτσι όπως βλέπετε να διαμορφώνεται το κλίμα, άλλο πρόγνωση, άλλο εκτίμηση, έτσι, γιατί δεν σας πάω και σε άλλο ρόλο και δεν σας βάζω σε άλλο ρόλο, κύριε Κλαράκη? Κοιτάξτε, εκτιμήσεις μπορούμε να κάνουμε, προγνώσεις κάνουν οι μετεωρολόγοι και οι αστρολόγοι. Γι' αυτό το είπα. Δεν ανήκουμε σε καμία από τις δύο κατηγορίες, ούτε της επιστήμης του καιρού, ούτε του μεταφυσικού της αστρολογίας. Οπότε κάνουμε όπως όλοι άνθρωποι, με βάση τα δεδομένα που έχουμε, αξιολογήσεις που αποτυπώνουν την εικόνα που έχουμε μέσα από το κοινωνικό μας περίγυρο και το πολιτικό status quo της στιγμής. Νομίζω ότι δύο συμπεράσματα υπάρχουν, τα οποία μιλάμε με ειλικρίνεια, τα βγάζουμε όλοι μας. Αφενός υπάρχει μια μικρή σχέση του κόσμου με τις ευρωεκλογές. Δεν φαίνεται να κυριαρχεί ένα προεκλογικό κλίμα. Απ' την άλλη όμως διαπιστώνουμε ότι το πολιτικό κλίμα για τον ΣΥΡΙΖΑ είναι πάρα πολύ καλύτερο και πολύ πιο θετικό από ό,τι ήταν το 2023, που υπήρξε μια πάρα πολύ δύσκολη χρονιά για μας εκλογικά και πολιτικά. Το βλέπουμε στις περιοδίες, στις συναντήσεις, στις εκδηλώσεις, η αποδοχή του κόσμου, το πλησίασμα του κόσμου, ακόμα και η ματιά και οι κουβέντες του κόσμου δείχνουν ότι έχει συντελεστεί μια σημαντική αλλαγή. Αυτό μας γεμίζει μια αισιοδοξία και εκτιμούμε και ευελπιζούμε ότι θα εκφραστεί με μια θετική ψήφο στην κάλπη της 9ης του Ιούνιου, και νομίζω το βασικό είναι να πάει ο κόσμος να ψηφίσει, να μην απέχει, διότι με την αποχή δεν θα αλλάξει τίποτα προς το καλύτερο. Ούτε με μια χαλαρή ψήφο διαμαρτυρίας αλλάξει κάτι προς το καλύτερο, ούτε στην Ελλάδα ούτε στην Ευρώπη. Πρέπει συνειδητά να κατέβουμε και να ψηφίσουμε θετικά το πρόγραμμα και το κόμμα που θεωρούμε ότι μπορεί και στην Ευρώπη, με την εκπροσώπησή του και την πολιτική ομάδα στην οποία νικεί, αλλά και στην Ελλάδα, να κάνει κάτι που θα βελτιώσει τη ζωή όλων μας. Πανευρωπαϊκά, ούτως ή άλλως φαίνεται ότι η αποχή θα είναι μεγάλος νικητής, κύριε Κλαράκη. Αλλά είπατε στην αρχή, μικρή η σχέση του κόσμου με τις ευρωεκλογές. Αλλά ξέρετε κάτι, είτε γιατί δεν μας ενδιαφέρει η Ευρώπη με την στάση της και την πολιτική της μέχρι σήμερα, είτε γιατί οι πολιτικοί με όμικρον γιώτα δεν έχουν ασχοληθεί με εκείνα τα οποία θα πρέπει να προασπίζει και να πρεσβεύει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι από τα δύο θεωρείτε? Νομίζω αφενός η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει απογοητεύσει όλους τους λαούς της Ευρώπης με την ατζέντα και με τον τρόπο που κινήθηκε. Δυστυχώς δεν κατάφερε να γίνει μια ενωμένη Ευρωπαϊκή Ένωση των λαών με κοινές πολιτικές. Δεν κατάφερε να διαδραματίσει τον ρόλο της σε σειρά κρίσεων, ξεκινώντας από την ελληνική κρίση χρέους και φτάνοντας μέχρι τώρα και στην Ουκρανία, στο Παλαιστινιακό. Δεν δείχνει μια συνοχή και μια οριμότητα στον τρόπο που θα έπρεπε να παρεμβαίνει ως μια μεγάλη δύναμη η Ευρώπη.
περισσότερο δείχνει να σύρεται από τις επιταγές της Ευρωατλαντικής Συμμαχίας ή από συγκυριακές καταστάσεις ή από μικροσφαίροντα χωρών και λιγότερο από ένα κεντρικό πολιτικό σχεδιασμό. Και ο κόσμος έχει την αίσθηση ότι η Ευρώπη είναι μια σειρά από διευθυντήρια και λόμπι που κάποιοι περνάνε πάρα πολύ καλά, αλλά δεν αφορά τις τύχες των λαών. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Το δεύτερο είναι σίγουρα ότι στην Ελλάδα ο κόσμος έχει κουραστεί και από τις συνεχείς εκλογές. Πέρσι είχαμε δύο φορές κάρτες να στείλουν στη χώρα. Και δυστυχώς, κυρία Λουγεράκη, ο κόσμος έχει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, την επιβίωση. Όταν τρέχεις από το πρωί μέχρι το βράδυ σε μία ή δύο ή και τρεις δουλειές και δεν έχεις χρόνο καλά-καλά να δεις τα παιδιά σου ή τους γονείς σου, το μυαλό σου δυστυχώς έχει μπλοκαριστεί και ασχολείται μονάχα με το καθημερινό αγώνι της επιβίωσης. Όμως πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι για να αλλάξει κάτι, για να αλλάξει η καθημερινότητά μας, δεν θα το πετύχει κανείς μόνος του, πριν εξαιρέσω. Πρέπει να υπάρξει μια συλλογική προσπάθεια και μια συλλογική αλλαγή του μοντέλου όπου κινείται η χώρα. Το σημερινό πάτος οδηγεί σε αδιέξοδο και σε μια ζωή η οποία δεν έχει ποιότητα. Ζούμε για να εργαζόμαστε και εργαζόμαστε για να επιβιώνουμε. Αυτό δεν το λέμε ποιότητα ζωής, ούτε μένουμε στην Ευρώπη. Δεν είναι αυτό, φαντάζομαι, το όραμα όλων των ανθρώπων ή των γονιών μας ή των παππούδων μας που ήλπιζαν στη μεταπολεμική Ευρώπη ο κόσμος να έχει καλές δουλειές, να έχει μια ποιότητα ζωής, να έχει τον ελεύθερο χρόνο που να ασχοληθεί με αυτά που τον ενδιαφέρουν, με την οικογένειά του. Αυτό σήμερα έχει αναιρεθεί. Και νομίζω είναι η μεγάλη παγίδα που απειλεί και την καλή της δημοκρατίας. Ότι ο κόσμος έχει παγιδευτεί στην καθημερινότητα, τη δύσκολη που αντιμετωπίζει και αρχίζει και δείχνει σημάδια διαφορίες στα πολιτικά ζητήματα. Όμως μέσα από την πολιτική θα έρθει και όχι μόνο σημάδια. Μισό λεπτό. Και βέβαια από την άλλη, να βάλετε μέσα και εκείνη την σκέψη και την παράμετρο. Με συγχωρείτε που σας διακόπτω. Που δεν είναι μόνο τα σημάδια πολιτικής αδιαφορίας, είναι η λειτουργία με το θυμικό στη συνέχεια και άνοδος ακροδεξιών κομμάτων. Αυτό που λέτε, εκεί θα πήγαινε ακριβώς όπως το θέτετε. Όταν όμως δεν θα μας δώσει τις λύσεις η πολιτική και τα κόμματα του δημοκρατικού τόξου που όπως και ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί στο παρελθόν να έχουν απογοητεύσει, να έχουν γίνει και λάθη, κάποια λύση θα έρθει. Δυστυχώς αυτή η λύση θα έρθει από τις ακραίες φωνές της ακραίας δεξιάς που βλέπουμε ότι ανεβαίνει επικίνδυνα και απειλεί όλο το μεταπολεμικό ευρωπαϊκό οικοδόμημα σε μια Ευρώπη ειρήνης, συνεργασίας με τα προβλήματα που υπήρχαν. Όμως υπήρχε ειρήνη για ένα μεγάλο διάστημα, υπήρχε συνεργασία, υπήρχε ανάπτυξη. Όλα αυτά πια τίθενται υπό αμφισβήτηση, δηλαδή κεκτημένα δεκαετιών τίθενται υπό αμφισβήτηση και σε αυτό δυστυχώς πολύ μεγάλο ρόλο έχουν παίξει πολιτικές που ασκήθηκαν τα τελευταία χρόνια που ήταν ακραία νεοφιλελεύθερες και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, στο οποίο νίκηκε η Νέα Δημοκρατία, οδήγησαν το σύστημα στα όρια του και τώρα πια ακούγονται οι ακροδεξιές φωνές ως σιρήνες που μας καλούν να μας σώσουν. Ενώ στην πραγματικότητα μας καλούν στα βράχια και στην διάλυση. Γι' αυτό ο δημοκρατικός κόσμος θα πρέπει να καταθέσει τις προτάσεις, το αφήγημά του, ρεαλιστικό, εφαρμόσιμο, προοδευτικό. Αυτό κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ Πολιτική Συμμαχία. Δεν ζητάμε ψήφο διαμαρτυρίας. Ακριβώς αυτό που λέτε, ούτε αρνητική ψήφο στην κυβέρνηση Μητσοτάκη. Ζητάμε τη θετική ψήφο του κόσμου για να είναι ο ΣΥΡΙΖΑ Πολιτική Συμμαχία το ισχυρό, μεγάλο δημοκρατικό προοδευτικό κόμμα της χώρας που σε επόμενες εθνικές εκλογές θα μπορέσει να ζητήσει για κυβέρνηση του τόπου. Κύριε Κλαράκη, σας ευχαριστώ πολύ για τις κουβέντες. Καλημέρα. Να είστε καλά. Γεια σας.